Ιωαννίδη, πριν ανοίξουμε τη συζήτηση, απλά ξεκαθαρίστε μας λίγο το σκηνικό. Τι να αναμένουμε σήμερα από πλευρά σας? Θα κάνει τελικά... Νομίζω είναι προς το τέλος της η ετοιμασία κάπως λεπτομερούς ανακοίνωσης από μέρους των δικηγόρων της κυρίας Αριστοτέλους και της κυρίας Δημητρίου, η οποία αναμένω ότι θα εκδοθεί σε λίγο χρόνο, λιγότερο από μια ώρα υποθέτω, θα εκδοθεί μια λεπτομερή ανακοίνωση, η οποία νομίζω θα βοηθήσει στην κατανόηση των θέσεων των δικηγόρων της διεύθυνσης των φυλακών. Δεν θα έχουμε εκπλήξεις σε αυτή την ανακοίνωση, κύριε Ιωαννίδη? Για μένα δεν είναι θέμα εκπλήξεων, αλλά σωστής πληροφόρησης της κοινής γνώμης. Γιατί δυστυχώς με πόνο ψυχής λέγω πως γίνεται προσπάθεια από προσανατολισμού της κοινής γνώμης και μας λυπεί πάρα πολύ. Εμείς προσπαθούμε να θέσουμε τη σωστή διάσταση με τα μια αναμφισβήτητα δεδομένα. Ωραία. Κύριε Ιωαννίδη, η κυρία Αριστοτέλους την προηγούμενη Παρασκευή, από όπου και βγήκε η έκθεση της νομικής υπηρεσίας, έσφευσε να μιλήσει ότι ίσως προβήκε σε αποκαλύψεις. Στην ανακοίνωση, η οποία, όπως μας είπετε τώρα, ετοιμάζεται και εντός της επόμενης ώρας θα δοθεί στην δημοσιότητα, θα είμαστε κι εμείς, όπως αν όντως είναι σωστά που μας είπατε στον αέρα, θα την δούμε. Θα έχουμε αποκαλύψεις, όπως είπε η κυρία Αριστοτέλους? Δεν έχω υπόψη μου τη συγκεκριμένη δήλωση της κυρίας Αριστοτέλους. Βεβαίως κατανοείται ότι πιθανόν και η κυρία Αριστοτέλους και ενδεχομένως και οι δικηγόροι της να έχουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν θα επιθυμούσαν να δημοσιεύσουν. Δεν μπορώ όμως να πω τι ακριβώς είχε υπόψη η κυρία Αριστοτέλους όταν μιλούσε σε εσάς. Η συγκεκριμένη δήλωση της κυρίας Αριστοτέλους δεν την συζήτησα μαζί της και δεν την έχω υπόψη. Μάλιστα, γράφτηκε σε διάφορα sites και σε διάφορες απαντήσεις και από πλευράς, νομίζω, από το κρατικό κανάλι την Παρασκευή το βράδυ. Τώρα, αναμένουμε να δούμε, κύριε Ιωαννίδη, η δική σας θέση είναι όπως την έχουμε ακούσει και το Σαββατοκύριακο. Έχουμε μια έκθεση από πλευράς νομικής υπηρεσίας, μέσα από την οποία αναφέρονται σε διάφορες ενδεχόμενες παρατυπίες που συμβαίνουν εντός του σοφρονιστικού ιδρύματος. Που δεν είναι νέα πράγματα, κυρία Σάβα. Δεν είναι καθόλου νέα πράγματα. Αυτά είναι γνωστά στην νομική υπηρεσία εδώ και χρόνια. Εγχειρίστηκαν αυτά τα θέματα. Δεν είναι σε θέμα ανυπαρχίας και ακαταλληλότητας και αναποτελεσματικότητας της διεύθυνσης των φυλακών. Είναι νεοφανής αυτός ο ισχυρισμός μετά που υπέβαλαν την καταγγελία εναντίον του ανώτερου στελέχου της αστυνομίας. Είναι το θέμα για το οποίο έχουμε εμείς από καιρό προειδοποιήσει. Γίνεται προσπάθεια εξόντωση τη διεύθυνση των φυλακών. Είναι σαφές για μας. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ιωαννίδη. Κύριε Ιωαννίδη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Η εξόντωση τη διεύθυνση των κεντρικών φυλακών, πού αποσκοπεί κατά τις πελάτησές σας? Δηλαδή, είχαμε μια διεύθυνση των φυλακών, η οποία τα τελευταία 7-8 χρόνια αποσπά τα εύσημα από την πολιτεία και δικαίως για το έργο που προβαλόταν προς τα έξω. Βεβαίως. Σε σχέση με το σοφρονισμό των κρατουμένων και το δικαιότερο σύστημα που επικρατούσε μέσα στις φυλακές. Τι έκανε κατά την άποψή σας την πολιτεία να αναστρέψει τη γνώμη αυτή που είχε για τη διεύθυνση των φυλακών και τώρα αυτή τη στιγμή να τίθεται θέμα τυχοδιοκτισμού? Τι. Η υποβολή της καταγγελίας που υπέβαλε η διεύθυνση των φυλακών. Αυτή έδωσε το έναυσμα και από τότε, προσέξτε, από τότε ξεκίνησε αυτή το καταδιωκτικό μέρος εναντίον της διεύθυνσης. Μετά την υποβολή της καταγγελίας. Μάλιστα. Εγώ δεν αναζητώ τα κίνητρα. Αυτά δεν με ενδιαφέρουν. Μα είναι πολύ σοβαρά εάν τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λέτε, κύριε Ιωαννίδη. Δηλαδή, είναι πολύ σοβαρό να γνωρίζουμε και τους λόγους που κάποιοι, όπως λέτε, θέλουν να εξοντώσουν την κυρία Αριστοτέλου. Εγώ δεν έχω τρόπο εύκολο να βρω τους λόγους, ούτε και με ενδιαφέρουν. Εγώ βλέπω αυτό που γίνεται.
Μετά την υποβολή της καταγγελίας έγιναν μαύρο πρόβατο η διεύθυνση των φυλακών. Προηγουμένως ήταν άριστες. Κύριε Ιωαννού, είναι μαύρα πρόβατα. Ναι, μισό λεπτό να σας ρωτήσω κάτι. Η λογική επιτάσσει κάτι άλλο. Μια πολιτεία, μια ευνομούμενη πολιτεία, η οποία προβάλλεται μέσα από το έργο των κεντρικών φυλακών και στο εξωτερικό, μέσα από ντοκιμαντέρ στο Netflix, μέσα από την απόσπαση διεθνών βραβεύσεων. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Λοιπόν, προβάλλεται με αυτόν τον τρόπο από την διεύθυνση και δουλειά που γίνεται στις κεντρικές φυλακές. Αυτή τη στιγμή μας λέτε ότι συντάσσεται με ένα αξιωματικό της αστυνομίας και μιλάμε για ανεξάρτητους θεσμούς, Γενικό Εισαγγελέα, με Υπουργό Δικαιοσύνης, ακόμη και Προεδρικό. Που η λογική θα ήθελε με το μέλος αυτό που υποδεικνύει και στέκεται μπροστά από αυτή την προβολή της Κύπρου και στο εξωτερικό, να θέλει να το υπερασπιστεί, έτσι, για μια υπόθεση που λέτε εσείς ότι είναι ξεκάθαρη σε ό,τι αφορά το θέμα της παρακολούθησης και συντάσσεται με το μέρος κάποιου άλλου αξιωματούχου της αστυνομίας, ο οποίος παραβαίνει την νομοθεσία. Εγώ και τι ζητάτε από μένα? Όχι, προσπαθώ να εντοπίζω τη λογική. Δεν ζητάω από εσάς. Προσπαθώ να εντοπίζω τη λογική και πέστε μου αν έχω λάθος που το συλλογίζω με αυτόν τον τρόπο. Εγώ βλέπω αυτό που γίνεται. Δεν θα αναζητήσω τη λογική. Λογική δεν υπάρχει, παρά μόνο υπάρχει στην δημοκρατία της μπανανίας. Εκεί θα αναζητηθεί η λογική, στη δημοκρατία της μπανανίας, για την οποία υπενθυμίζω εμίλησε κάποτε ο αείμνηστος Βλάχος Κρυρίδης. Κύριε Ιωαννίδη, ανανεώνεται η δημοκρατία της Παναγίας. Μάλιστα. Για την έκαμε λόγο ο αείμνηστος Κρυρίδης. Ωραία, κύριε Ιωαννίδη, να τα πάρουμε τα πράγματα όμως όπως μας τα λέτε αυτή τη στιγμή. Εσείς μας λέτε από πλευράς της κυρίας Αριστοτέλους ότι με το που η κυρία Αριστοτέλους και η κυρία Δημητρίου προέβησαν σε καταγγελία εναντίον του Μιχάλη Κατσουνοτού, είναι γνωστό πλέον, του πρώην διοικητή της ΙΚΑΝ, για υπόθεση συνομιλίας του με Βαρυπινίτη, από εκείνη τη στιγμή μόνο, και μετά. Παρακαλώ. Ωραία, ωραία. Κρατήστε, αφήστε. Και όχι μόνο, ωραία. Όπως το λέτε εσείς. Και από εκείνη και τη στιγμή και μετά μας λέτε, οι δύο αυτές κυρίες έχουν μπει στο στόχαστρο. Το ερώτημα είναι το εξής. Η καταγγελία της κυρίας Αριστοτέλους και της κυρίας Δημητρίου. Τι έκαναν? Όταν λέμε στόχαστρο, μιλούμε για απανοτές ποινικές έρευνες που καταλήγουν σε φιάσκο. Πώς κατέληξαν? Κύριε Ιωαννίδη, ένα λεπτό. Για να τα παίρνουμε τα πράγματα και να τα βάζουμε στη σειρά και θα κλείσουμε. Λέω, το ερώτημα για την πρώτη τοποθέτησή μου είναι το εξής. Και ακόμη και η καταγγελία της κυρίας Αριστοτέλους και της κυρίας Δημητρίου για τον πρώην διοικητή της ΙΚΑΝ αναδεικνύει αυτό που ανέδειξε και η νομική υπηρεσία. Ότι γίνεται αλόγιστη χρήση κινητών τηλεφώνων στις κεντρικές φυλακές. Γι' αυτό τι απαντά η πελάτησά σας, κύριε Ιωαννίδη? Κυρία Σάβα. Καταλαβαίνετε σε ποιο δίλημα εισερχόμεθα. Όχι, δεν εισερχόμεθα σε κανένα δίλημα. Είναι γεγονότα. Θα σας απαντήσω. Ναι. Θα σας απαντήσω. Θέλετε να σας απαντήσω? Βεβαίως θέλουμε. Ναι. Λοιπόν, η νομική υπηρεσία μετά την υποβολή της καταγγελίας, καθηκόντως θα έλεγα, θα έπρεπε να προχωρήσει στην εξέταση. Μάλιστα. Επειδή αφορούσε στέλεχος της αστυνομίας, διόρισε ανεξάρτητον ανακριτή. Μάλιστα. Ο οποίος κατέληξε στο συμπέρασμα που οι δημοσιογραφικές πληροφορίες το έχουν γνωστοποιήσει. Και τι έχουν γνωστοποιήσει οι δημοσιογραφικές πληροφορίες? Μου λέτε, μα εδώ ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας φαίνεται να έκανε αυτά τα φοβερά πράγματα. Δεν φέρουν ευθύνη. Μα άλλο το ένα, κύριε Ιωαννίδη. Όχι, δεν σας λέω αυτό. Η ευθύνη για το φυλακό, επειδή ανώτερος τέλεχος της αστυνομίας, ναι, ενεργεί με τον τρόπο που ενεργεί. Μα γιατί τα συνδέετε τα δύο, κύριε Ιωαννίδη? Γιατί τα συνδέετε? Κύριε Ιωαννίδη, εμείς λέμε το ίδιο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εάν ο τέος διοικητής της ΙΚΑΝ έχει ποινικές ευθύνες, θα το δείξει η νομική υπηρεσία. Θα το δούμε. Το ερώτημα είναι το άλλο όμως που σας παραθέτω εγώ.
Αυτό που λέει η νομική υπηρεσία στην έκθεσή της την περασμένη Παρασκευή είναι ότι κάποια μέτρα τα οποία λαμβάνονται από πλευράς διεύθυνσης είναι αναποτελεσματικά. Και εγώ σας λέω. Ακόμη και η καταγγελία της κυρίας Αριστοτέλους για τον κύριο Κατσουνωτό το αποδεικνύει αυτό, κύριε Ιωαννίδη. Ο Βαρυπινίτης είχε κινητό τηλέφωνο. Ποιος έχει την ευθύνη να μην είχε ο Βαρυπινίτης κινητό τηλέφωνο? Δηλαδή, ποιος την είχε? Ότι επειδή ο Βαρυπινίτης είχε τηλέφωνο. Δεν μιλάω για την κυρία Αριστοτέλους. Σωστά. Η νομική υπηρεσία λέγει ότι είναι αναποτελεσματική. Δεν λέω ότι είναι σωστά. Σας λέω ποιος ευθύνεται αν οι Βαρυπινίτες έχουν κινητά τηλέφωνα. Μπορείτε να μας απαντήσετε σε αυτό? Ποιος ευθύνεται? Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Ποιος ευθύνεται? Ωραία. Έτσι. Όμως δεν πρέπει να αναζητείτε από μένα να ανέβρω ή να πω αν οι φυλακές είναι παράδεισο. Δεν είναι, ούτε, εγώ δεν είπα ότι οι φυλακές είναι παράδεισο. Μάλιστα. Ούτε οποιασδήποτε φυλακές τις είχουμε είναι παράδεισο. Άλλο όμως είναι δεδομένο ότι στις συγκρίσεις των κυπριακών φυλακών σε διεθνές επίπεδο, όχι μόνο δεν στενούμε, αλλά μας ανεβάζουν στο επίπεδο που μας ανεβάζουν. Μα δεν το αμφισβήτησε κανείς αυτό. Κανείς. Αξιωματικός της αστυνομίας. Μιλάμε κατάλληλον με κινητών. Κύριε Ιωαννίδη, ένα λεπτό, κύριε Ιωαννίδη. Κύριε Ιωαννίδη, μου ακούστε με. Κύριε Ιωαννίδη, μου ακούστε με. Δεν είναι θέμα συμφωνίας, εδώ παραθέτουμε ερωτήματα. Ναι. Ό,τι μπορούμε να απαντήσουμε στο παρόν στάδιο θα το απαντήσουμε. Ό,τι δεν γίνεται να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Εμένα μια απορία μου είναι η εξής. Το επαναλαμβάνω, έχει προβληθεί δημόσια και ιδιαίτερα στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το έργο της κυρίας Αριστοτέλους. Αυτό το ξαναλέω και θα το λέω συνεχώς. Δεν είναι υπό αμφισβήτηση. Υπάρχει όμως... Όχι, είναι υπό αμφισβήτηση. Όχι, από εμάς... Συγγνώμη. Με τον ομιλόν, με τον ομιλόν. Ωραία. Η τελευταία ανακοίνωση του Γενικού Εισαγγελέα λέγει ότι είναι αναποτελεσματική, επικίνδυνη και... Λοιπόν, και ακούστε με, γιατί τα συνδέεται όλα μαζί. Όχι, ακούστε με. Δεν αναφέρεται στο θέμα των ανθρωπίνων της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό μπορεί να προκύπτει και μέσα από το γεγονός ότι από τις κεντρικές φυλακές φάνηκε ότι μέσω της κρίσης αυτών των κινητών τηλεφώνων οργανώθηκαν κάποια εγκλήματα. Είτε το δεχόμαστε είτε όχι. Έχει να κάνουν με την καταστροφή τεκμηρίων, έχουν να κάνουν με τις οδηγίες που δόθηκαν για το πενταπλό και έχουν να κάνουν τώρα με το φόνο του Τουρκοκύπριου και την κατηγορία και την προσαγωγή τους ενώπιον δικαστηρίου εναντίον τριών δεσμοφυλάκων. Δεσμοφυλάκων, προϊστάμενός τους είναι η διεύθυνση των κεντρικών φυλακών. Εάν όλα αυτά γίνονται κάτω από τη μύτη της διεύθυνσης, αν δεν το γνώριζε η κυρία Αριστοτέλους, εγώ το δέχομαι. Τότε λοιπόν, μιλάμε για αναποτελεσματικά μέτρα. Ένα λεπτό, Στέλλα μου. Συγγνώμη. Η κυρία Αριστοτέλους γνώριζε ότι... Όχι, δεν αυτό. Υπάρχει ένα ερώτημα που αιωρείτε και αν θέλετε μας το απαντάτε, αν μπορείτε. Αιωρείτε. Είτε το γνωρίζει, δύο είναι τα ενδεχόμενα. Είτε γνώριζε ότι κάποιοι δεσμοφύλακες ενεργούν άνομα, είτε δεν το γνώριζε. Εδώ τίθεται ή όχι θέμα αναποτελεσματικής αναποτελεσματικής δίκησης. Να κάνω συζήτηση ότι η κυρία Αριστοτέλους εγνώριζε ότι... Όχι, δεν είναι αυτό. Τι είναι αυτά που μου λέτε? Ωραία. Επαναλαμβάνω. Το ερώτημα είναι ρητορικό. Οφείλει μια διεύθυνση να γνωρίζει το τι συμβαίνει κάτω από τη μύτη της, ναι ή όχι? Όπως είπατε, το ερώτημα σας είναι ρητορικό. Ναι. Δεν ξέρω ποια είναι το κάτω μέρος της μύτης, για ποιον κάτω μέρος της μύτης μιλάτε ή όχι. Για μένα, εγώ δεν ανέλαβα να εξετάσω και μάλιστα να αναμορφώσω το σοφρονιστικό σύστημα και τις φυλακές. Εγώ εκείνο που βλέπω είναι ότι μετά την υποβολή μιας καταγγελίας η διεύθυνση των φυλακών είναι μαύρο πρόβατο και εσείς μου λέτε είναι μαύρο πρόβατο διότι υπάρχουν τόσα κακώς έχοντα... Όχι, τα επισημαίνουμε. Εμείς δεν είμαστε δικαιοσύνη για να εξάγουμε συμπεράσματα. Έχουμε διαφορά γνώμη. Δεν είμαστε εμείς η δικαιοσύνη για να αποφασίζουμε ούτε θεσμός είμαστε. Εμείς οφείλουμε δημοσιογραφικά να υποβάλλουμε ερωτήματα τα οποία είναι στο νου του καθενός. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος δεν διερωτάται τι γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες. Εμείς, κύριε Ιωαννίδη, σεβόμαστε και την άποψη της κυρίας Αριστοτέλους και την άποψη όλων. Εμείς αυτό που λέμε όμως είναι, ξέρετε,
Κάποια πράγματα έχουν διαπιστωθεί. Έγινε ένας φόνος εκπρομελέτησης στις κεντρικές φυλακές. Δεν γνωρίζω σε ποιες άλλες χώρες του κόσμου γίνονται φόνοι εκπρομελέτησης στις κεντρικές τους φυλακές. Πέραν από αυτού, έχουμε και μια ψυχή. Γίνονται. Δεν έχετε επαφή πληροφορία. Γίνονται. Μπορεί να μην το ξέρετε. Γίνονται. Το θέμα είναι να φτάνουμε στη ρίζα του προβλήματος. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι όλα, ας χρησιμοποιήσω τον όρο και πάλι ρητορικά, να περιμένουμε. Δεν μπορώ να συμφωνήσω, αγαπητέ φίλε, Σοκράτους. Δεν μπορώ να συμφωνήσω ότι αυτή η υπόθεση, η οποία ξεκίνησε μετά από συγκεκριμένη καταγγελία και έχει την εξέλιξη Μάλιστα. που έχει και καταλήγει στο να... διότι για μένα είναι θέμα χρόνου το να εξοντωθεί η διεύθυνση. Μάλιστα. Δυστυχώς. Να έχει αυτή την η αλήθεια θα φανεί, κύριε Ιωαννίδη, και ελπίζουμε να είναι η κατάληξη σωστή. Και να μην και θα περιμένουμε την ανακοίνωση χωρίς... από πλευρά των ναι. δικαιωμάτων, από εσάς δηλαδή. Και να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε στο θέμα. Εντάξει, είναι ταυτόσιμο. Ο φόνος στις φυλακές και